τηλεφωνική μας γραμμή, ο αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ξεκινώ με αυτή την ιδιότητα και δευτερευόντως του βουλευτή της ΑΛΦΑ Αθηνών στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Νομίζω ότι είναι μια καλή ημέρα και έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληροφορία δεν ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ξέραμε ότι σήμερα θα υπήρξε αυτή η συνάντηση. Δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να προβλέψει, ότι σήμερα κιόλας δηλαδή θα ανακοινωθεί η συγκεκριμένη υπογραφή. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, διότι η υπογραφή της ΑΟΣ σημαίνει ότι ταυτόχρονα ότι ανακηρύσουμε και ΑΟΣ. Δηλαδή λέμε και ποια Πάρα είναι. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι ποια είναι η ΑΟΣ, και για να ολοκληρώσω το ερώτημα για να σας βοηθήσω, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, θα συμπαρασύρει και μάλλον θα οδηγήσει στην ανάγκη, στην νομική ανάγκη, να πούμε και τις ΑΟΣ και στα άλλα σημεία που θέλουμε. Δηλαδή τι θα γίνει με την Αλβανία, τι θα γίνει με την Αίγυπτο και τελικά τι θα γίνει και με την Τουρκία σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, είναι δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η ανακήρυξη μιας ΑΟΣ και το δεύτερο είναι η οριοθέτηση. Πολλά κράτη, η Κύπρος το 2004, το Ισραήλ το 2010, δεν είχαν ΑΟΣ. Και παράλληλα με την υπογραφή συμφωνίας οριοθετήσεως, η Κύπρος με την Αίγυπτο το 2003, συγγνώμη, το 2004, και το Ισραήλ με την Κύπρο το 2010, ανακηρύσουν ταυτοχρόνως και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και την οριοθετούν σε ένα τμήμα τους που αφορά στη συγκεκριμένη οριοθέτηση. Επομένως, εδώ έχουμε κατ' ουσίαν ανακήρυξη ΑΟΣ από πλευράς Ελλάδος και οριοθέτησή της σε σχέση με την Ιταλία. Ως προς τις άλλες χώρες δεν υπάρχει οριοθέτηση, αλλά υπάρχει ο νόμος 4001 του 2011 που ορίζει ότι σε περίπτωση ελήψεως οριοθετήσεως εμείς προσωρινά θεωρούμε ότι τα όρια είναι η μέση γραμμή. Αυτά μπορεί να αλλάξουν την πορεία. Το βασικό ερώτημα λοιπόν τώρα έχει να κάνει με το τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια κινητικότητα την οποία ελπίζω ότι θα δούμε να έχει αποτελέσματα και στο κομμάτι της Αιγύπτου, και κυρίως τι σημαίνει ως απάντηση πρακτικά, νομικά, στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Διότι η ανακήρυξη της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, επί της ουσίας, αν το δούμε στους χάρτες, διασταυρώνεται με αυτό το οποίο ονομάζουμε ψευδοσύμφωνο, κακώς το ονομάζουμε βέβαια ψευδοσύμφωνο, Τουρκίας-Λιβύης, γιατί αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν διασταυρώνεται, δηλαδή δεν έχουμε δει ακριβώς τα όρια του. Το μόνο όριο το οποίο έχει δημοσιευθεί είναι αυτό που είναι ανατολικά της Κρήτης. Δεν ξέρουμε μέχρι που φτάνουν οι λιβικές διεκδικήσεις. Εκτιμήσεις κάνουμε. Δεν το έχουμε ποτέ ήδη. Σωστό. Οπότε τυπικώς δεν επηρεάζει καθόλου το τουρκολιβικό σύμφωνο. Τυπικώς. Αλλά. Τυπικώς σίγουρα δεν το επηρεάζει. Αλλά ουσιαστικώς. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα λοιπόν. Το ουσιαστικώς αν το επηρεάζει ή όχι. Περνάει ένα μήνυμα σαφέστατο ότι υπάρχει μια οριοθέτηση. Είναι αντίστοιχο με το μήνυμα που πέρασε το 1977. Αυτή η συμφωνία οριοθετήσεως με την Ιταλία έχει προϊστορία. Το 1977, πάλι σε περίοδο εξάρσεως των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υπογράψαμε συμφωνία με την Ιταλία, με την οποία οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες περιοχές δυτικά. Στο σημείο αυτό που κατά πάσα πιθανότητα ακολουθεί τώρα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τότε το μήνυμα ήταν ότι εκείνο που ακολουθείται είναι η μέση γραμμή και τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Κατά αντιστοιχεία τώρα επιβεβαιώνεται ότι το όριο είναι η μέση γραμμή, περίπου η μέση γραμμή, και τα νησιά έχουν και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Περισσότερο νομίζω ότι ασκείται πίεση προς την Αλβανία παρά προς τη Λιβύη με αυτό το σύμφωνο. Εδώ τι γίνεται τώρα με την Αλβανία, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο επί της ουσίας ήταν ένα θέμα το οποίο είχε οδηγήσει σε εμπλοκή ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε. Και επειδή η λύση με την Ιταλία, τώρα που βρέθηκε η λύση, είμαστε κοντά και στην απεμπλοκή των προβλημάτων που είχαν προκύψει από την πλευρά της Αλβανίας για την οριοθέτηση και με τη συγκεκριμένη χώρα? Όχι, το 2009, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, υπογράψαμε συμφωνία οριοθετήσεως θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία. Μπλέχτηκε στη συνέχεια στις μιλόπετρες της εσωτερικής πολιτικής αντιπαραθέσεως στην Αλβανία και κηρύχθηκε από το Αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ως άκυρη. Έκτοτε υπάρχει μια συμφωνία που δεν έχει κατ' ουσίαν
κυρωθεί από τις δύο χώρες. Και η Αλβανία μάλλον, όχι μάλλον, η Αλβανία δεν έχει πρόθεση να την κυρώσει. Ασκεί πίεση στην Αλβανία αυτό το πράγμα, θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει. Δεν είναι κάτι εύκολο. Με την Αλβανία είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι ένα και δύο. Η Ελλάδα έχει προτείνει εδώ και χρόνια να υπάρξει μια συναρτή συμφωνία που θα πιάνει και το θέμα της οριοθετήσεως θαλασσίων ζωνών και το θέμα των δημερών σχέσεων και το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Αλλά η Αλβανία αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από το 2013 από τον Ευάγγελο Βενιζέλη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι αντίδραση της τουρκικής πλευράς, ή αν θεωρείτε ότι δεν θα αντιδράσει στο συγκεκριμένο θέμα? Και το λέω αυτό γιατί παράλληλα η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία έχει το βλέμμα της στραμμένο προς την Λιβύη. Είναι ένας χώρος που την απασχολεί ιδιαιτέρως για πολλούς και διαφόρους λόγους, και για τον αναστευτικό και για τα κοιτάσματα. Εκεί τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Ποια θα είναι δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτό? Εννοούμε ως προς το συμφωνία που γράφεται σήμερα? Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο άλλων χωρών. Θα ενοχληθεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Προφανώς θα ενοχληθεί. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να πυροδοτήσει αυτό που ίσως περιμένουμε όλοι, κάποια αντίδραση στο κομμάτι της Κρήτης, αυτό που περιμένουμε δηλαδή? Όχι, τον καυτό κάτι. Ιούλιο, να το πυροδοτήσει περισσότερο? Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι συνέβαινε θα συνεχίσει, δεν αλλάζει σε κάτι. Μηνύματα είναι αυτά, ξέρετε. Όπως ήταν μήνυμα και με το μήνυμα που έστειλε η Αμερική πριν από μερικές μέρες. Είναι μηνύματα που συνυπολογίζει η Τουρκία για το τι θα κάνει στις επόμενες κινήσεις. Mm-hmm. Το πόσο θα επηρεάσει, δεν είναι στην πράξη. Η κατάσταση στη Λιβύη, κύριε Συρίγο, σας ανησυχεί? Αυτό δηλαδή το οποίο φαίνεται να μην μας βγαίνει ως επιλογή, δηλαδή η σύμπραξη με τον Χαφτάρ και οι εξελίξεις που επίσης υπάρχουν, σας ανησυχεί? Θεωρείτε δηλαδή ότι εκεί μπορεί τα πράγματα να μην πάνε τόσο καλά όσο τα είχαμε υπολογίσει? Θεωρώ ότι η Λιβύη είναι κλειδί σε πάρα πολλά πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Λιβύη η Τουρκία μέσω της Λιβύης προσπαθεί να τοποθετήσει μια Ισλαμική αδελφότητα στην ηγεσία της χώρας. Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Αίγυπτο, θα την αποκόψει ουσιαστικά από την Ευρώπη, και επιπλέον θα έχει και μια Ισλαμική αδελφότητα που θα βοηθάει τους αδελφούς μουσουλμάνους που είναι ισχυρό κίνημα μέσα στην Αίγυπτο. Το χειρότερο για την Ευρώπη είναι ότι μεταφέρει τους Ισλαμιστές από την Συρία στη Λιβύη. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα προφανώς. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 9.000 Ισλαμιστές που πολεμάνε με το Σάρα τη Λιβύη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί ως Ευρωπαίους γενικά. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι το Ισλαμικό κράτος που ήταν στα σύνορα Συρία-Ιράκ, που ακριβώς είναι στο χάρτη, δεν ξέρουμε. Είναι στη Λιβύη, η οποία συνορεύει με Ιταλία, με Μάλτα, με Ελλάδα, με θαλάσσια σύνορα. Ωραία, κρατάμε λοιπόν, περιμένουμε να δούμε φαντάζομαι και τις επίσημες ανακοινώσεις και θα έχουμε αρκετό χρόνο να τα ξαναπούμε. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ. Ευχαριστώ.